Καλησπέρισουμε στο σημείο αυτό τον υποψήφιο Δήμαρχο Λαμίας και πρόεδρο των Ανεξάρτητων Βουλευτών, τον κύριο Σταυρογιάννη. Καλησπέρα. Θα πάμε λίγο πιο καλησπέρα κάτω. Θα πάμε στο κοινοβούλιο. Ναι, μα από εκεί θα ξεκινούσα και έχει να κάνει και με την εισήγηση που έκανε για το πολυνομοσχέδιο και τα όσα σημειώθηκαν, κύριε Σταυρογιάννη, σκηνές απείρου κάλους. Εντός και εκτός δυστυχώς του κοινοβουλίου που προσβάλλουν, αν θέλετε, και το κοινοβουλευτισμό μας και τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Τι πρέπει να κρατήσουν οι πολίτες της στερεάς Ελλάδας που μας βλέπουν και οι πολίτες του Δήμου Λαμίας από όλα αυτά που συνέβησαν εκεί κάτω, τα απίστευτα. Εγώ θα σας έλεγα, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, από τα απίστευτα και την στροφή από τα μέσα ενημέρωσης υπηρέτες αυτής της αδιέξοδης σκληρής πολιτικής που φτωχοποιεί το λαό και δίνει στους ολιγάρχες τα πάντα, μαζί με τις πολυεθνικές που θα έρθουν μετά από 1-2 χρόνια όταν θα έχουν καταστρατηγηθεί τελείως ασφαλιστικά, εργασιακά, οικονομικά δικαιώματα των εργαζομένων. Και θέλω εδώ να επισημάνω τούτο. Δύο μέλη της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κορυφαία στελέχη δηλαδή, και μάλιστα φύλλα προσκύμενα στον Πρωθυπουργό, δάκε ιδιωτικού τομέα, παρετήθηκαν εκφράζοντας και λέγοντας πράγματα που ούτε η αντιπολίτευση, ούτε η αξιωματική, ούτε κανένα άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης είπε ή λέει. Άλλη, αν θέλετε, αυτή η συζήτηση, να συζητήσουμε και για το λάθος που, κατά την άποψή μου, λάθος, τακτική που ακολουθεί η αξιωματική αντιπολίτευση. Αντί να εστιάσει στην πλήρη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, αντί να εστιάσει στο χάρισμα, γιατί αυτό έγινε, χαρίζουν τις τράπεζες που τις πλήρωσε η άνεργη ελληνική κοινωνία και ο φτωχοποιημένος ελληνικός λαός με χαμηλότερες τιμές όσον αφορά τις μετοχές σε ξένα κερδοσκοπικά funds και στους τραπεζίτες που έχουν τεράστιες ευθύνες και που συνεχίζουν να ακολουθούν την ίδια πολιτική, γιατί ξέρετε το τρίγωνο της διαπλοκής αποτελείται τραπεζίτες, πολιτικούς, επιχειρηματικά συμφέροντα και μηντιάρχες. Αυτό είναι το τρίγωνο της διαπλοκής. Τι είχαμε εδώ? Έχουμε λοιπόν ως προς τον πυρήνα τώρα του νομοσχεδίου αυτό που θα δουν οι Έλληνες μπροστά τους αμέσως μετά τις ευρωεκλογές. Και κυρίως θα το ζήσει η ελληνική κοινωνία από το φθινόπωρο και μετά. Το νομοσχέδιο, το πολυνομοσχέδιο αυτό που έβαλαν τα πάντα μέσα, που μέχρι και την τελευταία στιγμή, 12 παρά, 12 και αν θέλετε, φέρναν τροπολογίες, ξαναβγάζαν τροπολογίες, βάζαν άλλες, αντιδρούσαν βουλευτές, ακόμη και βουλευτές της συγκυβέρνησης ντρέπονταν για αυτό που συνέβαινε. Στον πυρήνα του λοιπόν αυτό το πολυνομοσχέδιο οδηγεί στην πλήρη κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, στην διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, αφού χάρισαν στους ντόπιους ολιγάρχες και στις πολυεθνικές που θα έρθουν για πολλωστή φορά, όταν ειλικρινά δεν θα υπάρχει τίποτα από τα εργασιακά, κοινωνικά, οικονομικά, ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων και οι μισθοί θα είναι σε επίπεδο Βουλγαρίας και οι συντάξεις, γιατί με τις συντάξεις ακόμη κρατιούνται όρθιες οι ελληνικές οικογένειες από πρώτης πρώτου, κύριε Στεριόπουλε, οι επικουρικές στην αρχή και στη συνέχεια και οι κύριες. Αυτός και στις 10. Η γιαγιά στο χωριό με τη σύνταξή του κρατάει την 10, ελληνική κοινωνία στα πόδια της αυτή τη στιγμή. Και στις 10 και στις τράπεζες και αργότερα με βάση τις δεσμεύσεις μας για μηδενικό έλλειμμα στα ασφαλιστικά ταμεία, σκεφτείτε, 700 με 800 εκατομμύρια χάθηκαν από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Άρα από πού θα έχουν έσοδα τα ταμεία, από πού θα υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές. Ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν μπορούν να πληρώσουν γιατί δεν βγάζουν ούτε τον άρτον των επιούσεων. Μείωση της συνεισφοράς του κρατικού προϋπολογισμού για το ερχόμενο έτος, για το 2015, και μείωση το 2014 σε σχέση με το 2013. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποια στιγμή με βάση τα όσα έχουν ψηφίσει, τα όσα έχουν υπογράψει, τις καινούργιες δεσμεύσεις που φέρνει το πολυνομοσχέδιο, τις άλλες που θα έρθουν μετά τις ευρωεκλογές, τι θα γίνει με τις συντάξεις? Κάποια στιγμή θα έχουμε τον κουμπαρά με όλα αυτά, πόσοι είναι οι συνταξιούχοι, και θα διαιρούν τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων και τα χρήματα που έχουν και εκεί θα πάνε οι συντάξεις. Υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει έτσι η ελληνική κοινωνία? Υπάρχει περίπτωση
τολμούν και προσπαθούν λέγοντας παραμύθια να μιλήσουν για ανάκαμψη και σταθεροποίηση. Με τι, με 30% σχεδόν ανεργία, με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, τώρα με φτωχοποιημένους. Να σας πω και το τελευταίο, και το ανέφερα στην ομιλία μου. Τα αποτελέσματα όσον αφορά τα φορολογικά έσοδα από το πρώτο δίμηνο είναι αποκαρδιωτικά. Λιγότερο 900 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος να πληρώσει, αφού κανείς πλέον δεν έχει. Ποιος μπορεί να πληρώσει, σωστά κύριε Βούτσινε. Επιχειρήσεις, νοικοκυριά, και αυτοί συνεχίζουν το ίδιο βιολί. Να σας πω. Και πανηγυρίζουν. Και πανηγυρίζουν, έτσι. Να σας πω ότι στον προϋπολογισμό τον τρέχοντα έχουμε 1,33 δις περισσότερους φόρους σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά από ό,τι είχαμε το 2013. Πιστεύει κανένας ότι μπορεί η ελληνική κοινωνία, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να πληρώσουν τέτοιους δυσβάσταχτους φόρους? Και αυτοί πανηγυρίζουν και λένε ότι σώζουν την Ελλάδα και καταστρέφουν τους Έλληνες, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, και διαλύουν στην κυριολεξία τον κοινωνικό ιστό. Αυτό έκαναν. Χάρισαν τις τράπεζες στους ολιγάρχες σε βάρος του ελληνικού λαού που τις έχει πληρώσει την ανακεφαλαιοποίηση. Δεν έχασαν τίποτα οι τραπεζίτες, κύριε Στεριόπουλε, αλλά αυτό περίμενα να ακούσω από την αξιωματική αντιπολίτευση. Και όχι να κάνει πρόταση μομφής στον Υπουργό των Οικονομικών και μετά στον Πρόεδρο της Βουλής. Οι τραπεζίτες δεν έχασαν τίποτα. Τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός, τα ομόλογα που κουρεύτηκαν, τα πλήρωσε με την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ο Έλληνας φορολογούμενος. Και τώρα, τα ζητάνε πίσω τα και τώρα ακούστε με, αυτό πήγε στο δημόσιο χρέος και θα βαρύνει τον ταλέπορο Έλληνα φορολογούμενο, και τώρα έρχονται τα ξένα φανς και αγοράζουν στα πλαίσια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με πολύ λιγότερα χρήματα από ό,τι πλήρωσε ο Έλληνας. Πού ακούστηκε αυτό? Αυτό είναι, αν θέλετε, θα έπρεπε για ποινικό αδίκημα να πάει ο Υπουργός των Οικονομικών δίνοντας σε κερδοσκοπικά φανς τις ελληνικές τράπεζες και δίνοντας τη δυνατότητα στους τραπεζίτες που δεν πλήρωσαν απολύτως τίποτα να συνεχίζουν να διοικούν τις τράπεζες, να έχουν πάρει στην κυριολεξία μπιρμπαρά, να σας θυμίσω την Αγροτική Τράπεζα, η οποία ήθελε λιγότερα χρήματα να ανακεφαλαιοποιηθεί από τον όμιλο της Πειραιός, η οποία στήριζε τον αγροτικό κόσμο και όχι μόνο, με τα λάθη της, οι διοικήσεις που έχουν κάνει, δεν είναι ώρα να τα συζητήσουμε αυτά, τη δώσαμε στην Πειραιός. Τη δώσαμε στον κύριο Σάλα μαζί με τις κυπριακές τράπεζες μετά το κούρεμα των καταθέσεων και μαζί με άλλες μικρότερες τράπεζες, χωρίς ποτέ να ελέγξουμε τι έχουν κάνει αυτές οι διοικήσεις, και αφού τις ανακεφαλαιοποίησε ο ελληνικός λαός, ο αγρίως φορολογούμενος ελληνικός λαός, τώρα από την πίσω πόρτα μπαίνουν και τα κερδοσκοπικά φάνες και οι τράπεζες. Γιατί δεν ακούσαμε τίποτα από αυτά? Αυτό έχει σημασία. Έτσι, στα ψηλά πέρασαν. Και οι τράπεζες αρνούνται στοιχειωδώς να βοηθήσουν στη ρευστότητα την ελληνική οικονομία. Επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ανάγκη από κεφάλαιο κίνησης, έχουν ανάγκη στην κυριολεξία να στηριχτούν από το τραπεζικό σύστημα. Αλλά οι τράπεζες, όπως η Εθνική, η Πειραιός και η Αλφα, δανειοδοτούν το Μέγκα, την Τηλέτυπος ΑΕ και την Πήγασος ΑΕ του κυρίου Μπόμπολα, του κυρίου Βαρδινογιάννη. Είναι γνωστά ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες, του κυρίου Ψυχάρη, με 180 τόσα εκατομμύρια ευρώ, και αρνούνται στοιχειωδώς να βοηθήσουν στη ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας. Και επειδή σήμερα ακούσαμε τον κύριο Ντράγκη, έτσι λένε τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, ο οποίος ήταν ο πιο συναισθηματικός στις δηλώσεις στο Eurogroup που έγινε εδώ, κάποιος που να μην είναι όμηρος και ελεγχόμενος από αυτούς, πρέπει να πει στον κύριο Ντράγκη, αν θέλει να βοηθήσει τη ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας, θα πρέπει να μην κουρεύει τα ομόλογα των τραπεζών που έχουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου σε ποσοστό 52%, αλλά να το πάει στο 40% και στο 35% για να βοηθήσει την ελληνική οικονομία με ρευστότητα 10 και 15 δισεκατομμύρια περισσότερο. Δώσαμε 131 δισεκατομμύρια έχουν δώσει οι τράπεζες ως εγγύηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την οποία παίρνουν δάνεια με 2% και από τον ΕΛΑ, από το μηχανισμό δηλαδή ρευστότητας προς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, και πήραμε πίσω μόνο 68. Αντί λοιπόν με ενέχειρο 131 να μας δώσει 78 ή και 80, αφού τώρα όπως όλοι ισχυρίζονται και έτσι είναι, το Brexit
έφυγε πλέον από δεν την... Δεν έχουμε φόβο. Γιατί δεν δίνουν μεγαλύτερη ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες για να χρηματοδοτήσουν αυτές την πραγματική οικονομία, τις υγιείς επιχειρήσεις σας λέω εγώ, τα νοικοκυριά που έχουν ανάγκες. Γιατί κανείς δεν βάζει... Γιατί ο στόχος είναι άλλος. Ακριβώς. Γιατί ο στόχος είναι η απόλυτη φτωχοποίηση, η εξαθλίωση των Ελλήνων για να έρθουν μετά σε μια διαλυμένη χώρα και κοινωνία οι πολυεθνικές και να κάνουν, να προσλαμβάνουν εργαζόμενους με μισθούς Βουλγαρίας, ενώ συγχρόνως θα έχουμε και συντάξεις στα επίπεδα έτσι, των υπολείπων χωρών της Βαλκανικής. Και ρωτάει κανένας, αν και οψέποτε έρθει αυτή η μέρα, ποιους θα αφορά, για ποιον θα μιλάμε, για έναν φτωχοποιημένο λαό που θα ζει όχι απλά κατά από τα όρια της φτώχειας, για έναν λαό που θα γυρίσει πίσω μισόν αιώνα και συγχρόνως επιχειρήσεις και νοικοκυριά θα χρωστούν τις περιουσίες, τις ακίνητες περιουσίες, σπίτια, χωράφια που βρήκανε από τους γονείς, από τους παππούδες. Αυτή είναι η πολιτική η οποία ασκείται τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας, τα λάθη μας τα ξέρουμε. Αλλά αντί να διορθώσουμε τα λάθη μας, τι κάναμε? Φροντίσαμε ώστε να ισοπεδώσουμε στην κυριολεξία εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα, να διαλύσουμε την πραγματική οικονομία, να ανοίξουμε το δρόμο στις πολυεθνικές που θέλουν ο Ευρωπαϊκός Νότος και κυρίως η Ελλάδα να είναι το πειραματόζωο που στην επόμενη φάση χωρίς δικαιώματα οι Έλληνες θα γυρίσουν πολλά χρόνια πίσω. Τι γράφει ο γερμανικός τύπος τις τελευταίες ημέρες, είναι λόγια του Σόιμπλε, του αχαρακτήριστου Σόιμπλε, ότι πρέπει και στην Ουκρανία κατά αναλογία να εφαρμόσουμε αυτά που κάναμε στην Ελλάδα για να σταθεροποιήσουμε την οικονομία. Σκεφτείτε που έχουν οδηγήσει την ελληνική κοινωνία και την πραγματική οικονομία. Και αντί γι' αυτό επανέρχομαι. Η αξιωματική αντιπολίτευση έχασε την ευκαιρία, όπως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά περισσότερο η αξιωματική αντιπολίτευση, να μείνει στα ουσιώδη. Στο ότι χαρίζουμε δηλαδή στην τόπια ολιγαρχία και στις ξένες πολυεθνικές που θα έρθουν μετά από λίγο τα πάντα. Και οι άλλοι να πανηγυρίζουν. Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθουμε σε πιο περιφερειακά επίπεδα, σε αυτοδιοικητικά. Όλο αυτό που περιγράψατε τώρα, κύριε Σταυρογιάννη. Δεν έχει αντίκτυπο εδώ. Δεν έχει αντίκτυπο έτσι. Με τους υποψηφίους, με δημάρχους. Ακούστε, θα ξεκινήσω από αυτό που είδα σήμερα, την προσπάθεια από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, από τα κανάλια που υπηρετούν αυτές τις πολιτικές, γιατί μέσω αυτών των πολιτικών ωφελούνται και τα αφεντικά τους, οι ιδιοκτήτες δηλαδή. Κάποιοι μνημονιακοί, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, οι οποίοι στηρίζονται με κάθε τρόπο από τα μεγάλα συμφέροντα, με κάθε τρόπο και από τα κανάλια, προσπαθούν να πείσουν την ελληνική κοινωνία ότι βρίσκονται μπροστά και ότι αυτοί θα κερδίσουν τις επερχόμενες εκλογές. Νομίζω, κύριε Στεριόπουλε, και μέχρι τώρα... Εκπληκτικό το πλάνο του κυρίου Σπηλιοτόπουλου που ξεκολούσε από πίσω τις αφήσεις. Του κυρίου Σπηλιοτόπουλου, του κυρίου Καμίνη, του κυρίου Σγουρού, ο αγαπημένος, είναι γνωστό. Εδώ τα μεγάλα συμφέροντα έχουν να κάνουν με την διαχείριση των σκουπιδιών, των απορριμμάτων, έχουν να κάνουν με καινούργιες business, τις οποίες θέλουν να κάνουν οι γνωστές οικογένειες, οι γνωστοί ολιγάρχες σε αυτή τη χώρα, σε βάρος του πραγματικού δημόσιου συμφέροντος, του συμφέροντος των τοπικών κοινωνιών. Εγώ πιστεύω πως είναι ευκαιρία αυτές οι εκλογές, ευρωεκλογές και εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι πολίτες να στείλουν ξεκάθαρο μήνυμα σε αυτή την πολιτική και στους υπηρέτες αυτής της πολιτικής. Συμφωνείτε? Είτε είναι πολιτικά κόμματα, είτε είναι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης. Συμφωνείτε ότι με αυτό λύνονται τα πράγματα? Με το τηλεκοντρόλ? Νομίζω, με κύριε, την επιλογή. Νομίζω, κύριε Στεριόπουλε, εδώ δεν είναι όλοι οι πολιτικοί στηριγμένοι. Ότι καιρός είναι οι πολίτες να κάνουν επιλογές τέτοιες που να πληροφορούνται πραγματικά τι συμβαίνει, να αντιλαμβάνονται πού έχουν οδηγήσει την κοινωνία και τη χώρα και επίσης να ξέρουν
πως με ψέματα, με μεγάλα παραμύθια σαν αυτά που λέγονται, θυμάστε το success story του φθινοπόρου. Μας τελείωσε, τώρα ήρθε η καινούργια προσπάθεια να μας πείσουν ότι θα βγει η χώρα στις αγορές και ότι τελειώνει το μνημόνιο. Ποιο μνημόνιο? Στελέχη της Κομισιόν επανέλαβαν τις τελευταίες μέρες ότι μέχρι να αποπληρώσουμε το 75% του χρέους που έχουμε θα υπάρχει έλεγχος από την Κομισιόν. Μπορεί να φύγει η Τρόικα και να παραχωρήσει τη θέση με βάση τις δεσμεύσεις και τα όσα ψήφισε η Ελληνική Βουλή κατά πέτηση των κυβερνήσεων, και ο έλεγχος αυτός θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια. Μια λύση υπάρχει, κύριε Στεργιόπουλε. Να διώξουμε όλους αυτούς και να βάλουμε πραγματικά, αλλά χρειάζεται να έχεις κυβέρνηση η οποία να υπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, τα συμφέροντα τα πραγματικά της χώρας και της πατρίδας και όχι των ντόπιων ολιγαρχών και των ξένων πολυεθνικών, όπως συμβαίνει με το γάλα. Θα δείτε ότι σε λίγα χρόνια με την εφαρμογή των όσων ψηφίστηκαν, έτσι κι αλλιώς είμαστε ελλειματικοί κατά 200.000 τόνους στο αγελαδινό γάλα. Ενώ τα ωφέλη θα είναι απειροελάχιστα ή καθόλου, θα σβήσει η αγελαδοτροφία όσον αφορά την παραγωγή γάλακτος, και οι βορειοευρωπαϊκές μεγάλες εταιρείες όπως η Άρλα, η Ολλανδική, οι Γερμανικές, οι Δανικές θα είναι αυτές που θα εξάγουν τα προϊόντα τους σε μια φτωχοποιημένη χώρα. Είπαμε για τους μνημονιακούς ή αντιμνημονιακούς δημάρχους τώρα. Τι γίνεται, και να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο στο Δήμο Λαμίας τώρα, κύριε Σταυρογιάννη. Νομίζω πως οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν σε αυτές τις εκλογές και ποιος είναι καλός δήμαρχος, και θα κριθούν προγράμματα, πρόσωπα, αν θέλετε θα κριθούν οι υπάρχοντες αυτοδιοικητικοί για τα όσα έκαναν όλα αυτά τα χρόνια, και συγχρόνως είμαι βέβαιος πως η κοινωνία θα κρίνει τους τοπικούς άρχοντες και με βάση τις θέσεις που έχουν απέναντι σε μια καταστροφική πολιτική η οποία συνεχίζεται. Και θα τους κρίνουν από τα όχι που έχουν πει μέχρι τώρα, από το ότι ανύψωσαν το ανάστημά τους σε αυτά που κατέστρεψαν και τις τοπικές κοινωνίες και την τοπική αυτοδιοίκηση, και αυτά τα κριτήρια θα μετρήσουν. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, κύριε Βούτσινε. Να τα κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα λίγο τα θέματα, γιατί έχετε συνολική εικόνα. Ένα τεράστιο ζήτημα είναι, ας πούμε, οι αμαντικές πηγές του Δήμου. Η δική σας άποψη για αυτό το θέμα, γιατί συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, μάλιστα τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος και όχι μόνο αυτά. Βάλαμε πόδι στα ψωρονέργεια. Ακούστε, νομίζω πως οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης όφυλαν και οφείλουν και τώρα, κυρίως όμως όσοι άσκησαν διοίκηση κατά το παρελθόν, να είχαν ξεκάθαρες θέσεις και απόψεις ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη όσον αφορά τις ιαματικές πηγές εάν δεν υπάρχει συμμετοχή και της αυτοδιοίκησης. Στο μέτρο που αυτό βοηθάει και τον αναπτυξιακό, αν θέλετε, χαρακτήρα που μπορεί να έχει ο ιαματικός τουρισμός, αλλά και τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Τι είδαμε τόσο καιρό στην πατρίδα μας, τι βλέπουμε τώρα στο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει αυτή η κυβέρνηση και υπάρχει σε διαβούλευση, ότι θα μπορούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ, δηλαδή ένα διορισμένο Διοικητικό Συμβούλιο που όλοι ξέρουμε, βλέπουμε ακόμη πως διορίζεται, όταν 75χρονοι ή και μεγαλύτεροι πρώην βουλευτές, πολιτευτές, διορίζονται σε θέσεις κλειδιά. Με μια τέτοια απόφαση λοιπόν θα μπορούν να παραχωρούν οι αματικές πηγές μέχρι 99 χρόνια. Εδώ λοιπόν θα πρέπει οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης να είναι ξεκάθαροι και θα πρέπει να πάρουν θέση κόντρα σε αυτά που ετοιμάζουν, σε βάρος των συμφερόντων του ελληνικού λαού, των τοπικών κοινωνιών, υπέρ των ολιγαρχών. Είναι ξεκάθαρη η θέση μας και θα πρέπει έτσι... Δεν με πειράζει να χάνονται οι μάχες. Αρκεί να δίνονται. Με πειράζει, έτσι έχετε δίκιο. Με πειράζει να τη χάνεις με κατεβασμένα τα χέρια. Και μέχρι τώρα είδατε καμιά μάχη, κύριε Στεργιόπουλε. Και να δικαιολογήσει ότι έκανα τα απαραίτητα πράγματα. Έχω στείλει τα απαραίτητα έγγραφα. Έχω στείλει μια επιστολή. Ακούστε, είναι αλήθεια πως η αυτοδιοίκηση σε πολλά από αυτά τα ζητήματα, αν θέλετε, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αρμοδιότητες τις θεσμικές. Όμως ο πρώτος πολίτης, ο πρώτος δημότης ενός μεγάλου δήμου
είναι αυτός που πρέπει να δίνει και πολιτικό στίγμα. Έτσι. Και πρέπει να είναι μπροστάρης. Να την κάνει δική σου τη μάχη. Στις μάχες που δίνονται και να καλεί τους πολίτες, τους δημότες να παλέψουν για τα συμφέροντα των τοπικών κοινωνιών σε βάρος των συμφερόντων των ολίγων. Εσείς είδατε μέχρι σήμερα καμιά τέτοια προσπάθεια. Εσείς είδατε καμιά τέτοια μάχη σε όσα συνέβησαν. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία από εδώ και πέρα να μιλήσουμε και για χαμένες μάχες και για χαμένες ευκαιρίες και πόσο κόστησαν και κοστίζουν αυτά στον Δήμο μας, στο διευρυμένο πλέον Δήμο Λαμιαίων. Σε σχέση με την πορεία της προεκλογικής σας εκστρατείας, πού βρίσκονται τα πράγματα ακριβώς? Κοιτάξτε, την ερχόμενη Δευτέρα, στις 7.30 ώρα το απόγευμα, στο εργατικό κέντρο, στην πλατεία Διάκου, εκεί θα έχουμε λοιπόν την παρουσίαση του συνδυασμού θέσεων και αρχών και βασικών αξώνων του προγράμματος. Εκεί θα πούμε πολλά για τις θέσεις μας, εκεί θα πούμε πολλά για ποιο σύστημα αξιών θα υπηρετήσουμε όταν κληθούμε από την πλειοψηφία της τοπικής μας κοινωνίας να αναλάβουμε τη διοίκηση του Δήμου. Εκεί θα ξεδιπλώσουμε και τις απόψεις μας όσον αφορά το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πολύ δύσκολο και σύνθετο περιβάλλον που ζούμε. Και όσον αφορά την στήριξη της τοπικής κοινωνίας και των αδύναμων, των ανέργων, των ανθρώπων που έχουν ανάγκη περισσότερο από ποτέ αυτή τη στήριξη και σε ένα καινούργιο, αν θέλετε, αναπτυξιακό μοντέλο που μπορεί να υπηρετηθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου και θέσεις εργασίας να δημιουργηθούν και ελπίδα και προοπτική να ξαναγεννηθεί σε αυτόν τον τόπο ότι μπορούμε μέσα από τις συμπληγάδες να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα και να δούμε μια καλύτερη μέρα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία σύντομα να πούμε πολλά πράγματα, να δούμε και τους υποψήφιους, αν και καθημερινά ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα πολύ επιφανείς και όχι πολίτες και δημότες έρχονται μαζί μας, ενώνουν τις δυνάμεις, ενώνουν τη δική τους φωνή, τις δικές τους απόψεις, γιατί ξέρετε, μακριά από μας η άποψη που υπάρχει κατά διαστήματα σε πολλούς πολιτικούς, είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή, είτε στην αυτοδιοίκηση, ότι εμείς τα ξέρουμε όλα, ότι εμείς έχουμε λύσεις για όλα τα προβλήματα. Έχουμε ξεκάθαρες θέσεις και απόψεις. Και πιστεύουμε πως μόνο μέσα από τη σύνθεση, πάνω σε έναν βασικό πυρήνα που έχουμε για το τι πρέπει να γίνει στο Δήμο μας, και αφού ενώσουμε πολλές δυνάμεις, όπως κάνουμε όσον αφορά και τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου, τότε μπορούμε να δούμε το μέλλον με προοπτική, τότε μπορούμε να λύσουμε πολλά προβλήματα της καθημερινότητας που δεν θέλουν χρήματα, γιατί έχουμε ανάγκες και είναι γνωστό ποια είναι η δημοσιονομική κατάσταση και της χώρας και των Δήμων. Καταραμένη πολιτική βούληση. Έτσι. Χρειάζεται πολιτική βούληση, ξεκάθαρη θέση, χρειάζεται διοίκηση με βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης, χρειάζεται αποφασιστικότητα και χρειάζεται και αξιοκρατία και στα άτομα που επιλέγονται να υπηρετήσουν αυτή την πολιτική. Αυτή, όλη αυτή στην καθημερινότητα, στην καθημερινότητα του και να βοηθάει τον ίδιο τον πολίτη. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Σταυρογιάννη, σας ευχαριστούμε για την παρουσία. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Μια μικρή διαφημιστική ανάσα. Επιστρέφουμε σε λίγο με τον επίλογο του δελτίου. Πού θα βρείτε χειροποίητο έπιπλο με πολυετή